Πάμε, παιδιά, να χτίσουμε τι? Να χτίσουμε αυτή την αλυσίδα που θα μαζέψουμε όλους τους αριθμούς μέσα. Και είδαμε μέχρι τώρα τους αριθμούς το 0, το 1, το 2, το 3, το 4, το 5. Και ο κάθε αριθμός, για να θυμίσω, ήταν τι? Ένα γραμματάκι. Να το 0, να το 1, να το 2, να το 3, να το 4, να και το 5. Ένα γραμματάκι, ένα σύμβολο, ε. Ωραία. Α, για να δούμε εδώ πέρα. Μετά όμως τι, κάναμε το 6, να το το 6. Μετά κάναμε το 7, να το 7, παιδιά. Μετά κάναμε το 8, να το 8. Πολύ ωραία. Το 9 είπαμε, να το. Αν δεν το είδες, δες το πει. Είναι στις παρουσιάσεις προηγούμενες. Να το 10. Πολύ ωραία. Ε, λοιπόν, μετά από όλα αυτά εδώ πέρα, κοιτάξτε, χτίζω και γράφω τους αριθμούς. Μάλιστα, τους βάζω σε κουτάκια. Μην νομίζετε, δεν τους φυλακίζουμε. Τους βάζουμε σε μια καλή σκέψη για μας, έτσι. Γιατί. Το πρώτο κουτάκι, παιδιά, είναι το 0. Το πρώτο κουτάκι είναι το 0, γιατί? Το 0 είναι τι? Το τίποτα. Ο άνθρωπος, για να καταλάβει να βάλει με 0 το τίποτα, χρειάστηκαν πολλά χρόνια, πολλή προσπάθεια. Μην το βλέπετε και εύκολο, γιατί και οι αρχαίοι Έλληνες δεν το ξέρανε, έτσι. Και είχαν και οι Ρωμαίοι προβλήματα, γιατί? Γιατί χωρίς το 0 δυσκολευόντουσαν με τα νούμερα να συνοηθούν. Πω. Και θα δείτε πόσο αυτό το 0 είναι και δυνατό και πονηρό και μας βοηθάει να σηκώνει τους αριθμούς ψηλά, ε. Τι κάνει, λειτουργεί σαν μια μεγάλη τι, βάση, πέτρα από κάτω, πατάει και ανεβάζει πάνω. Ωραία. Λοιπόν, για να θυμίσουμε, παιδιά. Το πρώτο τετραγωνάκι εδώ πέρα, και να το βάλουμε έτσι, το πρώτο τετραγωνάκι εδώ είναι το 1. Μετά είναι το 2. Δηλαδή, τι, 1 και το δεύτερο και τα 2 μαζί 2. Μετά προχωράει, πάει στο 3. Μετά προχωράει στο 4. Μετά προχωράει στο 5. Στο 6, στο 7, ε. Το 8, το 9, το 10. Να το. Φτιάξαμε μια σειρά, παιδιά. Μια σειρά τι, από τι, αν βγάλουμε απ' έξω το 0, από 10 αριθμούς. Ξεκινάει από εδώ πέρα, να το. Φτιάξαμε, δηλαδή, κοιτάξτε, ένα μεγάλη, μια μεγάλη, εδώ πέρα, κολόνα, οριζόντια, ε, νάτι. Νάτι, αυτή εδώ πέρα. Και αυτή τι αποτελείται από πόσα κουτάκια, παιδιά, ακριβώς από 10. Να το, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο, το έβδομο, το όγδο, το ένατο, το δέκατο. Δηλαδή τα βλέπουμε και με τη σειρά. Κάθε φορά χτίζουμε και κάτι παραπάνω, ε. Θέλω να το σκεφτόμαστε έτσι. Δηλαδή πας από εδώ, εδώ. Βάζεις κι άλλο ένα, βάζεις κι άλλο ένα. Βάζεις κι άλλο ένα, βάζεις κι άλλο ένα. Ε, πω, για παίξτε. Και έτσι λοιπόν χτίζεις τους αριθμούς τους πρώτους. Και φτάνεις στον αριθμό 10. Προσέξτε, άμα δεις από κάτω εδώ πέρα όλους τους άλλους αριθμούς, τι θα παρατηρήσεις? Θα παρατηρήσεις ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα οι αριθμοί τι είναι? Είναι αριθμοί οι οποίοι τι έχουνε? Έχουνε τι? Τους αριθμούς τι? Που γράψαμε στην πρώτη σειρά πάνω-πάνω. Και τους έχουνε 2-2. Για να δούμε εδώ πέρα. Όμως πριν δούμε αυτούς τους αριθμούς, για να σκεφτούμε στην άκρη πέρα τι έχουμε. Έχουμε τους αριθμούς το 1 και 0, είπαμε το 10, ε. Το 2 και 0 που έχουμε μετά τι είναι? Το 2 και 0, παιδιά, είναι το 20. Το 3 και το 0 είναι το 30. Το 4 και το 0 είναι το 40. Το 5 και 0 είναι το 50. Προσέξτε, τι χτίσαμε? Χτίσαμε, προσέξτε, μεγάλους αριθμούς. Τι? Βάλαμε στους αριθμούς που έχουμε στο 1 το 0 δεξιά, το 2 το 0, το 3 το 0, το 4 το 0, το 5 το 0, το 6 το 0, το 7 το 0. Και έτσι πούμε 60 από το 6, το 70, 70 από το 7, το 80 από το 8, το 90 από το 9 και το 100 το βαφτίσαμε 100. Ε, είναι τι? Όταν τελειώσουν τα νούμερα που βάζουμε αριστερά από το 0, μετά τι κάνουμε? Βάζουμε το 10. Ναι, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε βάλει το 1 και 2 μηδενικά, ε. Ωραία. Και αυτό είναι το 100. Έτσι λοιπόν ανεβήκαμε πιο ψηλά με τους αριθμούς. Προσέξτε τώρα, είδατε τι κάναμε? Χτίσαμε εμείς τους πρώτους αριθμούς, τους καταλάβαμε από το 1 έως το πόσο, το 10, και μετά τι κάναμε? Χτίσαμε τις δεκάδες, παιδιά. Και εδώ αν πάμε ενδιάμεσα, εδώ τι είναι? Είναι 10, 11 όχι, 11 το λέμε. Εδώ κάνουμε, για να το λέμε καλύτερα, μία παρασπονδία. Το 1 και το 2 το λέμε 12, το λέμε 12, παιδιά. 13, το λέμε 13 εδώ. 14, το λέμε 14 εδώ.
15 εδώ πέρα, 16 και για να συνεχίσω το παιχνίδι αυτό, 17, 18, 19, δηλαδή τι, το ένα σημαίνει το 10 και το 2 το άλλο το 8 και μετά δεν πάει 10-10, πάει 10 και 10 δηλαδή πάει, πάει 20, το καταλάβατε, μετά πάει πόσο, για να σκεφτούμε εδώ πέρα 21, 22, εδώ δεν έχω ζαβολιές με τα νούμερα, είπαμε οι ζαβολιές είναι μόνο το 11, δηλαδή μετά το 10 και το 12. Δεν το λέω 11 και 12, μπερδεύεστε. Το 11 είναι ζαβολιά και το 12. Τα άλλα 13. 23 μετά. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και συνεχίζω. Έτσι λοιπόν μπορώ να μάθω, προσέξτε τι, 100 αριθμούς όταν τους μετράω, Νομίζω ότι άρχισες να καταλαβαίνεις τι κάνουμε. Ωστόσο, σε λίγο θα συνεχίσουμε.